Ο αγαπητός Νόντας Κοπετέας, νομικός, συγγραφέας και παραγωγός εκκλησιαστικού ραδιοφώνου, παραχώρησε συνέντευξη για άλλη μια φορά στο κανάλι μας, αναφερόμενος αυτή την φορά στην συγκινητική ιστορία του μικρού Σπυρίδωνα, που έφυγε για την ουράνιο πολιτεία τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων. Συνταρακτική ιστορία και πέρα ως πέρα αληθινή. Χάρη του Αγίου Θεού, πριν από λίγες μέρες, κυκλοφόρησε από την Ορθόδοξη Χριστιανική Ιεραποστολική Συναλληλία «Πρόμαχος Ορθοδοξίας», ένα βιβλίο με τίτλο «Αυτοί οι παράξενοι χριστιανοί». Ήρωες από το συναξάρι της διπλανής μας πόρτας, που είχαν πάντοτε τον ουρανό, στον ουρανό το νου και τα όματα της καρδιάς τους, τα μάτια της καρδιάς τους, πάντοτε σταμένα ψηλά. Μέσα σε αυτούς τους ήρωες, τους πολύ αγαπημένους, τους παράξενους, μπροστάρεις πίσω από τον Χριστό μας, την Παναγία μας και τους Αγίους του Κυρίου μας, βάζουμε σαν μπροστάρι έναν 7χρονο Άγιο των ημερών μας. Τον Σπύρο, τον Σπυρίδωνα, από του Παραδείσου τα Νόγια, εκεί στα ευλογημένα νότια στην Κρήτη. Ο Σπύρος, ο Σαλούστρος, ο οποίος γεννήθηκε με πάρα πολλά προβλήματα υγείας, καθυλωμένος από την πρώτη του ημέρα, γεννήθηκε με υποξαιμία. Οι γονείς του, με απέραντη αγάπη, πίστη και ελπίδα, γνώριζαν από την πρώτη στιγμή ότι θα τα καταφέρει, όπως και έγινε. Τον πήραν σπίτι. Μπορεί να μην περπάτησε ποτέ του, μπορεί να μην γεύτηκε ποτέ του ούτε μια σταγόνα νερό, όμως έγινε η προσωποποιημένη χαρά και η ελπίδα στις ζωές αυτής της ευλογημένης οικογένειας. Πώς γνωριστήκαμε εμείς μαζί του? Κάποτε ο Σπύρος άκουγε από έναν εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό εκεί στην Κρήτη μια εκπομπή η οποία ήταν αφιερωμένη, αν θυμάστε, στον Κώστα το Μελίτσο, το παλικάρι που σήκωσε μετά από χρόνια αναπηρίας ο Άγιος Παΐσιος και έκαναν μαζί έναν περίπατο στην πλατεία των Καριών. Όλοι πίστεψαν ότι έγινε το μεγάλο θαύμα. Και όντως είχε γίνει, μα ο Άγιος Παΐσιος ύστερα από λίγο τον επέστρεψε και τον ξανακάθισε στο αναπηρικό του καροτσάκι, λέγοντάς του ότι «αυτά τα ποδαράκια, παιδί μου, θα πάνε πολλού στον Παράδεισο». Αυτός ήταν και ο τίτλος εκείνης της εκπομπής. «Αχ, αυτά τα ποδαράκια, πόσους θα πάνε στον Παράδεισο». Αυτή την εκπομπή άκουγε ο Σπύρος μας και φώναξε αμέσως στο διπλανό δωμάτιο που ήταν η θεία του, η Ζαχαρένια, λέγοντάς της: «Θεία, μια εκπομπή, λέει, για μένα». Και όντως, και εκείνη η εκπομπή και πολλές ακόμα που μιλάνε για τον ανθρώπινο πόνο και για αυτούς που αγόγγιστα σηκώνουν όποιο σταυρό τους έταξε ο Κύριος και τον ακολουθούν, είχε γίνει για τον Σπύρο. Ο Σπύρος που στα 7 του μόλις χρόνια είχε δωρεοδοτηθεί από τον Κύριό μας, πλουσιόδωρα με τη χάρη του, του είχε χαρίσει πολλές αρετές ο Κύριος. Θα λέγαμε ότι είχε το διορατικό και το προορατικό χάρισμα. Πολλά περιστατικά το μαρτυρούν. Ένα από αυτά που είναι και συγκλονιστικό όμως, παραμονές Χριστουγέννων πριν από 2 χρόνια περίπου, φώναξε τη μανούλα του, την Ελένη, λέγοντάς της ότι, ρωτώντας τη μάλλον, αν τα παιχνίδια στον ουρανό είναι καλύτερα από αυτά που πουλούν τα μεγάλα καταστήματα παιχνιδιών τώρα στις γιορτές. Και εκείνη αναρωτήθηκε και τον ρώτησε: «Γιατί το λες αυτό, Σπύρο μου?» «Γιατί
«Μαμά, θα φύγω. Θα πάω να συναντήσω τον ονό μου», της είπε. «Τον Παπασταύρο, τον πατέρα Σταύρο, από το Ρέθυμνο, μια αγιασμένη μορφή των ημερών μας, ας μεσητεύει για όλους μας. Πολλοί τον γνωρίζουν και επικαλούνται τις μεσητείες του». Και έπειτα ο Σπύρος ζήτησε να πάει σε αγαπημένα μέρη και να αποχαιρετήσει με το γλυκύτατό του τρόπο όλους τους αγαπημένους του. Παππούδες, γιαγιάδες, ξαδέρφια, φίλους. Και ύστερα ζήτησε να μεταλάβει. Και όντως, στις 7 Ιανουαρίου, στη σύναξη του Τιμίου Προδρόμου, ο Σπύρος μας πέταξε με φτερά αγγελικά να πάει πάνω, στον ουρανό. Αυτός που συνέχως προσευχόταν για τους άλλους, συγκέντρωσε εκείνη την ημέρα της κοιμήσεώς του πολλούς που έψαλναν όλοι μαζί το Χριστός Ανέστη. Αυτός που πάντοτε σκεφτόταν τον πόνο του άλλου. Μόλις άκουγε ότι κάποιος υποφέρει, έλεγε «θα κάνω προσευχή για αυτόν» και ο πατέρας του, ο Βασίλης, συνεχώς τον πείραζε λίγο και του έλεγε «κάνε παιδί μου και για σένα προσευχή να γίνεις καλά». Και ο Σπύρος το απαντούσε «αύριο μπαμπά μου, πρώτα οι άλλοι, πρώτα οι άλλοι». Ο Βασίλης, το ψυχοσάββατο εκείνο που έκλειναν οι 40 μέρες από την κοίμηση του Σπύρου, έκανε κάτι συγκλονιστικό για εμάς και για πρώτη φορά ανάδεψε τη χαρά με τη λύπη και αισθάνθηκε τη χαρμολύπη. Πήγε στα μέρη του Κουδουμά και αγόρασε μια σφραγίδα χαραγμένη με προσευχή και δάκρυα για το σύμπαντα κόσμο. Και με αυτή τη σφραγίδα έφτιαξε το πρώτο του πρόσφορο για τον Σπύρο μας. Και έγινε το μνήμα του Σπύρου τόπος συνάντησης ελπιζόντων πονεμένων ψυχών. Χωρίς θρήνους, μα με ελπίδα ζωντανή, έγινε αυτό το μνήμα τόπος προσευχής. Πόσα πολλά μας έμαθε και ήταν κοπέλοι ακόμα, πως όσοι δεν περπάτησαν έχουν φτερά στο σώμα. Με τις μαντινάδες συνήθως οι κριτικοί εκφράζουν την πλούσια ψυχή τους. Γράψαμε κι εμείς. Κάναμε μια απόπειρα τουλάχιστον να γράψουμε στη μνήμη του Σπύρου μας όταν γνωριστήκαμε μαζί του και αυτή η γνωριμιά μας ευχηθείτε όλοι και όσοι το γνωρίζετε σήμερα μέσα από αυτό το βίντεο να είναι αιώνια και να ζήσουμε μαζί στην αγέραστη μακαριότητα, στο αιώνιο φως. Γράψαμε κι εμείς λοιπόν δυο μαντινάδες μόλις γνωριστήκαμε γιατί θυμηθήκαμε αυτό που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι αυτές οι ψυχές μόλις μπαίνουν στον Παράδεισο, ο Κύριος δεν τις κατατάσσει, όπως κάνει με όλους τους υπόλοιπους, αλλά τις αφήνει να επιλέξουν μόνες τους τη θέση τους. Μέσα στον Παράδεισο, όταν μπουν μόνες τους, βρίσκουν θέση. Ψυχές αιώνιες διαλεκτές που έχουν στη γη πονέσει. Και κάτι ακόμα για τον Σπύρο μας, τον Σαλούστρο, τον Ανογιανό μας Άγγελο. Σαν προσευχόσουνα στη γη τους άλλους είχες έννοια. Τώρα στο φως που περπατάς σε αυλή παραδεισένια, να μεσητεύσεις στον Χριστό που σε εισακούει τόσο, με τη δική σου υπομονή το εδώ να αποσώσω. Πρέσβευε Σπύρο μας, όλο φτερά αγγελικά στον πόνο να φυτρώνουν. Και αυτή η εκπομπή και αυτό το βίντεο για σένα έγινε.